Έχουμε επιστρέψει στο κλεισό του Στροβόλου. Αυτή τη στιγμή γίνεται η παρουσίαση των δύο ομάδων, του Κεραυνού και του ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτοιμες οι ομάδες. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος έχει και το πρόβλημα της έλλειψης ενός ξένου. Έχει έναν ξένο λιγότερο στο φετινό πρωτάθλημα από τα μισά του περίπου και μετά. Γι' αυτό χρησιμοποιήκε δύο Κύπριους στο αρχικό σχήμα. Τον Βίκτορα τον Ιωαννιμίδη, ο οποίος έχει πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής φέτος. Είναι το μεγάλο στοίχημα του από Έλλο νεαρός. Και η εμπειρία τον Βασίλη τον Κούνα, ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 17 πόντους, ένα στα 3 τρίποντα, 4 στα 12 τρίποντα. Δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος, όμως ήταν καθοριστικά τα καλάθια που έβαλε. Εδώ βλέπουμε τον Ρος να κάνει ό,τι έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Κλέψιμο και ευνηδιασμό. Και καλάθι. Την μπάλα κάτω από το καλάθι, πάρα πολύ δύσκολα πλέον μπορεί να κοπεί. Απαντάει ο Κίνγκ, σταματώντας αυτό το σερί. Ο Ιωαννιμίδης θέλει να νικήσει τον Ρος. Αυτός προσπαθεί να κλέψει. Κούνας για τρεις, μέσα. Κούνας ειδικότητα. Κορνιά, Κέμ για τρεις. Είναι εύστοχος. 8-16 και αμέσως time out για την ομάδα του Κεραυνού. Ψάχνει και βοήθεια, θα βγάλει πάρα πολύ ωραία τον Ρος. Μειώνει σε 10-16 ο Κεραυνός, ο οποίος βγαίνει στην αντεπίθεση. Αμπουκάρ για τρεις, μέσα. Και πάρα πολύ σύντομα μάζεψε ο Κεραυνός την διαφορά. Πάμε στο 15-16 αν τόπο. Τζέφερσον μόνος, καρφώνει. Πολύ ωραία φάση. Πάρα πολύ ωραία φάση. Α, πόσο ωραία ο Κούνας είδε τον συμπαίκτη του μόνο. Να πιλαβά. Πόλου από τον Πάρκς, 24-20, σε δευτερεύον εστιασμό. Ρόλο, εδώ όμως δοκίμαζε. Πήρε δύο συνεχόμενες πρωτοβουλίες. Όμως απαντάει αμέσως. Πιλαβάς. Τον Κέμπ, πολύ ωραία ασίστ ο Τζέφερσον. Έβγαλε ακριβώς, είδε τον Τζέφερσον στον κοινό χώρο και δεν είχε αντίπαλο. Ως μάχης τον Χάρπερ. Ρος βγάζει έξω. Κορονίδης για τρεις μέσα. Ήταν μόνος, δεν είχε αντίπαλο και αμέσως time. Οργανωτής. Αμπουκάρ. Σουτ για τρεις. Ο Χάρπερ πάρει το rebound, ο οποίος δεν διστάζει να κάνει και το σουτ. Είναι εύστοχος, δεύτερο συνεχόμενο. 37-33 για Μέλφιες. Βρίσκει στον Κέμ, σουτ για τρεις, είναι εύστοχος. Να το Αποέλ που επιστρέφει. Να λοιπόν το Αποέλ που επιστρέφει. Βγαίνει, γυρίζει ωραία και βγαίνει έξω η μπάλα για τον Κούνα. Είναι σουτ για τρεις. Και να λοιπόν το Αποέλ που επανέρχεται. 53-51. Δεύτερο το 10-0 σερί. Το 53-41 έγινε 53-51 και τώρα περνάει μπροστά ο Αποέλ με το τρίποντο του Μπέικερ. Για να χάσει αργά τον βιβασμό, έξω στον Κορονίδη, προσπαθεί για τρεις. Είναι έστοχος. Είναι μια ανάσα για τον Κεραμό, χρειαζόταν αυτό το εύκολο σουτ. Χάρπερ, πήγε να κάνει το τρίποντο. Να εδώ ο Κέμ. Απάντησε ο Κέμ. Κυρίες και κύριοι. Κορονίδης. Μέσα. Αξιόπιστη λύση. Η μόνη, θα έλεγα, αξιόπιστη λύση τα τελευταία. Πάρα θα αρχίσει να καίει. Εξαιρετική φάση από τον Ρος, αλλά φοβερό κόψιμα. Τον Τζέφερσον πάει όμως χαμένο. Αφού βρέθηκε εκεί ο Μπάρκερ. Ξαναδούμε την φάση. Εξαιρετική προσπάθεια. Να ο Τζέφερσον πώς κόβει εκεί. Δεν πρόλευα μάλλον να πάρουν την μπάλα. Εκεί ήταν ανέβει ο Πάρκς. Ήταν τελικά. Αμπουγκάρ. Γυρίζει την μπάλα. Πέπερ. Κάνει τον πάσιμο. Ανεβαίνει. Λάθη και φάουλ. Βάζει μπροστά τον Κεραυνό για πρώτη φορά στο τέταρτο δεκάλεπτο. 70 μοίρες του. Κούνας κλείστηκε. Ο Μπέικερ, ο Μπάρκερ στον διασμό. Αφήνει τον Γαλάθη. Το σήμερα. Σουδιά 3. Άστοχος. Τέλος. Τέλος παιχνιδιού. 80-71. Ο Κεραυνός θα πάρει την δεύτερη νίκη στη σειρά. Υπολείπεται πλέον μόλις μία.